Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται στην εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής μετά την αγωγή την οποία κατέθεσαν οι Ελληνοαμερικανοί επενδυτές στην Exim Group. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Κετσιατζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέτα. Πράγματι, έχουμε ραγδαίες εξελίξεις ή αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις σίγουρα το επόμενο διάστημα. Ακόμα αναμένουμε και τις αντιδράσεις από τους υπόλοιπους εντός εισαγωγικών παίχτες της συγκεκριμένης συμφωνίας, να δούμε πού θα κλείσει τελικά αυτή η υπόθεση. Τι έχει γίνει, τι δηλαδή, γίνεται λοιπόν. Η Exim αναδείχθηκε προτιμητέως αγοραστής για το 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η Exim ουσιαστικά είναι μια εταιρεία η οποία ανήκει, εμφανιζόταν ως partner, ως εταίρη σε αυτή την εταιρεία, ο Matt Fairfield, ο οποίος έχει την Exim, την Ολλανδική σαν μητρική εταιρεία, και οι δύο Ελληνοαμερικάνοι επενδυτές, ο Τζον Κάλαμος και ο Τζον Κουβούνης. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Τζον Κάλαμος και τον Τζον Κουβούνης να καταθέτουν αγωγή ενάντια στην Exim για μια οφειλή 41 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τους στόχους που θα έπρεπε να έχει αποκληρώσει η Exim μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Στους Ελληνοαμερικάνους, στους ίδιους. Δεν τα έχει δώσει αυτά τα χρήματα. Επίσης, η ανακοίνωση του γραφείου του Τζον Κάλαμος όπου έκανε λόγο για την αγωγή, αναφέρει ότι η Exim δεν είχε δώσει καμία οικονομική κατάσταση και κανένα οικονομικό στοιχείο που τους είχε ζητηθεί. Αυτό προκαλεί σίγουρα ανησυχία, πέρα από το γεγονός της αγωγής δηλαδή, ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα, μέχρι πριν από μερικές ώρες, εμφανιζόντουσαν εταίροι της εταιρείας η οποία θα αναλάβει την. Γιατί και αυτή είναι σίγουρη πια. Την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν καν με τι οικονομικά στοιχεία βρίσκεται η εταιρεία. Φαίνεται λοιπόν πως θα έχουμε εξελίξεις και στο μέτωπο αυτό. Υπήρχε μια καθυστέρηση στην υποβολή του φακέλου εξαγοράς από την Exim το προηγούμενο διάστημα, το οποίο προκαλούσε ανησυχία στην αγορά, και φαίνεται ότι αυτές οι ανησυχίες επιβεβαιώνονται. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο επηρεάζει σίγουρα, εννοείται, την Εθνική Ασφαλιστική και τους υπαλλήλους, αλλά και την Εθνική Τράπεζα, δεδομένου ότι αφενός η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι μέσα στο πλάνο αναδιάρθρωσης της τράπεζας μετά από την δεύτερη ανακεφαλοποίηση, και αφετέρου τα αποτελέσματα μετράνε και στα stress tests. Οπότε μένει να δούμε από εδώ και πέρα τι ακριβώς θα γίνει με την διαδικασία. Πληροφορίες του Insider αναφέρουν πως οι Κινέζοι της Φωσούν, οι οποίοι ήταν οι δεύτεροι στη συγκεκριμένη διαδικασία, δηλώνουν παρόν. Ξεκαθαρίζουν ωστόσο, πάντα σύμφωνα με τις πηγές μας, ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε ένα νέο διαγωνισμό για την Εθνική Ασφαλιστική. Οπότε μένει να δούμε τώρα αν η Exim θα καταφέρει να λύσει τα προβλήματά της, αν θα καταφέρει να βρει άλλους επενδυτές, γιατί πλέον το μέτωπο αυτό της Exim μαζί με τους Τζον Κάλαμος και τους Τζον Κουβούνης έχει σπάσει μετά και από την κατάφεση της αγωγής, και περιμένουμε τις εξελίξεις.